βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε έντονα απέναντι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε ο κ. Χατζηδάκης. Δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Αποκλειστικά βαφτίζει φοροφυγάδες τους μικρούς και μόνο επαγγελματίες. Φέρνει μεγαλύτερα τεκμήρια στα ήδη υπάρχοντα. Στο ήδη υπάρχουν χαράτσι του τέλους επιδιδεύματος που θέτει τα αυξημένα αυτά τεκμήρια, προκειμένου να βγει ο λογαριασμός των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχει δεσμευτεί η χώρα απέναντι στα μνημόνια. Εμείς οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και ο τεχνικός κλάδος έχουν πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, έχουν καταβαραθρωθεί οι αμοιβές μας. Συνυπεύθυνοι σε αυτό ήταν και η παρούσα κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες, οι οποίες κατάργησαν τις ελάχιστες αμοιβές μας. Ο κλάδος μας ήταν ένας νοικοκυρεμένος κλάδος. Κανένας μηχανικός δεν μπορούσε και να ήθελε να φοροδιαφύγει. Ήταν κατοχυρωμένες οι ελάχιστες μας αμοιβές. Τις κατάργησαν και τις έκαναν να είναι αποτέλεσμα μιας ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τους εργολάβους. Καταλαβαίνετε ότι εκεί άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο φοροδιαφυγής η ίδια κυβέρνηση. Επίσης, η ίδια κυβέρνηση το 2014 κατάργησε την υποχρέωση ελάχιστου κόστους κατασκευής για τις οικοδομές και δεν υποχρεώνεται πλέον ο κατασκευαστικός τομέας, ο εργολάβος, οι κατασκευαστές να καταθέσουν τιμολόγια προκειμένου να αποδείξουν το πώς κατασκεύασαν τις οικοδομές. Αν θέλουν να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή, θα πρέπει άμεσα να επαναφέρουν τις ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών, τον έλεγχο ελάχιστου κόστου κατασκευής στις οικοδομές και επίσης να στελεχώσουν τις ειδών, τις ΔΟΗ, για να μπορέσουν να επιτελέσουν ένα πραγματικό ρόλο ελέγχου, για να μην βαφτίσουν φοροφυγάδες αποκλειστικά τους φτωχούς, για να φορολογηθούν επιτέλους οι μεγάλοι φοροδιαφυγοί.